Κατσονάκια μου πολύ αγαπημένα, για να καταλάβετε σε τι καθεστώς ζούμε, θα σας πω μόνο αυτό. Εγώ δηλαδή, μέσα από το κανάλι μου Expand TV, το να σχολιάσω, ή μάλλον καλύτερα, το να είναι δικαίωμά μου, ως ελεύθερος πολίτης σε μια ελεύθερη και δημοκρατική χώρα, το να σχολιάσω τις οποιοσδήποτε δηλώσεις, δηλαδή όποιος κάνει κάποιες δηλώσεις από τη στιγμή μάλιστα που είναι δημόσιο πρόσωπο ή επώνυμος, γιατί όλοι μας έχουμε ένα επώνυμο βρε παιδί μου, αλλά ήθιστε να λέγεται ότι ο τάδε επώνυμος, επειδή ξέρετε είναι πολύ διαφημισμένος, για τον α, β, γ, χ, ψ λόγο, το παιδί μου τραβάει τα φώτα της δημοσιότητας. Και αυτός ξαφνικά που έχει ένα επώνυμο, που υπό άλλες συνθήκες μπορεί να μην τον ήξερε κανένας, δηλαδή είναι αυτό που λέει, σε ρωτάει ο άλλος ποιος είσαι, του λες εσύ εγώ είμαι ο Αντώνης Κούκκιν, και λέει ο Αντώνης Κούκκιν εσύ ξέρει μάνας, και να ρωτιέσαι τώρα η μάνα με ξέρει ή μήπως έκανα το λάθος που το είπα βρε παιδί μου, αισθανόμενος βρε παιδί μου ότι είμαι κάποιος. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, εγώ σχολίασα μέσα σε αυτή τη δημοκρατική χώρα που ζούμε και μέσα σε αυτό το δημοκρατικό καθεστώς και μέσα στη δημοκρατική αυτή πλατφόρμα του YouTube, σχολίασα τις δηλώσεις της Ελένης Δήμου. Εντάξει, βγήκε αυτή η σαχλαμούρα και είπε αυτά που είπε. Δικαίωμά μου λοιπόν εγώ να την αποκαλέσω σαχλαμούρα. Γιατί έτσι βρε παιδί μου. Γιατί δεν μπορώ να δεχτώ κάποιες δηλώσεις οι οποίες παραλογίζονται. Και τις σχολιάζω με τέτοιο τρόπο που καταλήγουμε με αγάπη ότι δεν μπορείς να απαξιώνεις, να διαχωρίζεις και να κάνεις διάκριση έναντι των συνανθρώπων σου και μάλιστα αυτών των συνανθρώπων που όλοι εμείς, τη συγκεκριμένη τραγουδίστρια, τόσα χρόνια την ακούμε, συνεχίζουμε να την ακούμε και θα συνεχίσω να την ακούω. Δεν έχει σχέση αυτό που λέω, ο χαρακτήρας, η ποιότητα δηλαδή ενός ανθρώπου, αυτά που λέει με αυτά που προσφέρει δημιουργικά, καλλιτεχνικά. Εγώ έχω μάθει να τα ξεχωρίζω και να μην μπερδεύω την βούρτσα με την, δεν θα το πω, γιατί σε αυτή την πλατφόρμα υπάρχει τόση δημοκρατία που ψάχνει την ευκαιρία. Ακούστε λοιπόν το βιντεάκι του δικό μου, αυτό λοιπόν που σχολιάζαμε μαζί όλοι και γράφατε κι εσείς ό,τι γράφατε από κάτω και καλά κάνατε. Το ένταξαν λοιπόν στις επιβλαβείς ή επικίνδυνες πράξεις, δηλαδή σε μια κατηγορία που οι καταστάσεις απειλούν τους συμμετέχοντες. Δηλαδή, για να καταλάβω, εσύ ρε χλιάρα, λιούτα, γκιουμ στον εγκέφαλο, που μη βλέπεις και ελέγχεις τα βιντεάκια μου, διότι ένας υπεύθυνος επεξεργασίας, δηλαδή διαπίστωση, υπεύθυνος επεξεργασίας του YouTube, προσέξτε, ότι το βίντεο σας είναι κατάλληλο για περιορισμένες διαφημίσεις και αυτά είναι τα ευρήματα από μη αυτόματο έλεγχο, δηλαδή κάθισε και το είδη και το αφουγκράστηκε και κατάλαβε μάλιστα και την τοπιού λαλιάμ, διότι αυτός είναι και από τα τρίκαλα. Δηλαδή καταλαβαίνει όταν θα το αποκαλέσω εγώ τουλούμπα, ότι είναι τουλούμπας. Και αυτό το βίντεο λοιπόν θα αναρωτηθεί γιατί μιλάει με ένα τουλούμπα αυτός. Δηλαδή εγώ, από τη στιγμή λοιπόν που μιλώ κατά αυτόν τον τρόπο και δεν λέω για μάντολες και μεταξωτές κουρδέλες και πράσινα άλογα και παπουτσάκια κόκκινα και γάντια μπλε πορτοκαλί και ομπρέλα κούλης ξενοδοχείου τάδε μάρκα, του διαφημίζει μάλιστα, να μην σας πω ότι μπορεί να πήρε και καμιά χορηγία, κινδυνεύω το βίντεο μου να ενταχθεί σε κάποιες κατηγορίες όπως αυτή. Και η επιλογή του YouTube λοιπόν είναι ότι εγώ στο βίντεο που σχολίασα την Ελένη Δήμου ότι εστιάζω σε ατυχήματα, φάρσες ή ακροβατικά που απειλούν την υγεία. Καταλαβαίνετε τίποτα εσείς? Προσπαθώ να καταλάβω. Δηλαδή όταν θέλει το YouTube να βρει αφορμή και όταν θέλει να κατεβάσει ένα κανάλι, εγώ απορώ μερικές φορές και μπράβο στα άλλα τα κανάλια που βγάζουν κάτι βίντεο βρε παιδί μου, πολύ πατριωτικά, κάτι βίντεο που λένε διάφορα πράγματα χήμα. Απορώ
πώς το καταφέρνουν αυτό. Πώς σε αυτή την πλατφόρμα καταφέρουν αυτά τα βίντεο να υπάρχουν. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με κανένα βίντεο, γιατί θεωρώ ότι σε μια δημοκρατία πρέπει να ακούγονται όλες οι απόψεις. Καλές και κακές, μέτριες, χλιαρές και νερόβραστες, και ακόμα και αν δεν αρέσουν τα βιντεάκια που κάποιος λέει τη γνώμη του και εκφράζει την αντίθεσή του έναντι όλης αυτής της κουλοκρατίας που μας κυβερνά και που κατά πάσα πιθανότητα έχει πάρει, βρε παιδί μου, έτσι, ένα σηματάκι και αυτή η πλατφόρμα, ότι αν πούμε κάτι διαφορετικό να μας, ξέρετε, πητάει λίγο απ' έξω. Γι' αυτό απορώ για όποια βιντεάκια μιλάνε σκληρά και ακόμα αυτή η κατάσταση επιτρέπεται για αυτούς, ενώ για εμάς τα πιο μικρά καναλάκια, πώς και γιατί αμέσως μας κατατάσσουν σε αυτή την κατηγορία, που απλά δεν είπαμε και τίποτα, που απλά είπαμε και καταλήξαμε ότι ό,τι και αν περνάει κάποιος από τη στιγμή που δεν θα είναι καλά, εμείς του ευχόμαστε αγάπη και περαστικά. Προσπαθώ να καταλάβω, αλήθεια, ποια είναι η κατανάλωση μη βρώσιμων και πόσιμων αγαθών ή συζητήσεις ανερχόμενο βίντεο που δείχνουν αυτόν τον τύπο περιεχομένου, δηλαδή που είναι επιβλαβής ή επικίνδυνες οι πράξεις μου. Εγώ δηλαδή ως Αντώνης Κούκεν έχω βιντεάκια με επιβλαβής ή επικίνδυνες πράξεις. Βρε Λιώτα, εσύ που θα με δεις και που θα κρίνεις για αυτό το βιντεάκι και που κάνεις τα βιντεάκια μου ενώ περνάνε από τον έλεγχο και μετά, δηλαδή κατά ένα περίεργο λόγο σαν κάποιος δάχτυλος μπαίνει και ξέρεις, δεν θέλω να πω ότι το τοποθετεί κάπου, αλλά σαν να σου δείχνει αυτό το δάχτυλο ότι αυτό το βιντεάκι από αυτόν τον Αντώνη Σκούκεν, επειδή τον βλέπει και ο κόσμος και τον αγαπάει πολύ και επειδή εκφράζεται κάτω από τα βιντεάκια μας πολύ ελεύθερα το δικό μας κοινό, το κοινό των ελεύθερων Ελλήνων, εσύ θα πας λοιπόν να το εντάξεις στις περιορισμένες διαφημίσεις, γιατί υπάρχουν επιβλαβείς ή επικίνδυνες πράξεις. Το καταλαβαίνεις καλά. Το καταλαβαίνεις καλά. Μην είσαι κουρκούτας. Κούνεσαι λίγο τον εγκέφαλο. Γιατί μάλλον αυτή η αντιδημοκρατική κρίση εμένα με ενοχλεί. Αλλά τι να κάνω. Διάγουμε περιόδους όχι ξηρασίας, γιατί άρχισε να βρέχει λίγο, δόξα σε ο Θεός, και δόξα σε ο Θεός για όλα αυτά που ζούμε και που σιγά σιγά δεν θα μπορούμε να μιλάμε, ψωνάκι μου, δεν θα μπορούμε, αλλά έχει ο Θεός γυρίσματα και η ζωή μας εξίσου. Γι' αυτό, αν θέλετε να μου απαγορέψετε, εγώ θα το λέω και δεν είναι επιβλαβής η επικίνδυνη πράξη. Το να το λέω για μένα, δεν προτρέπω κανέναν, ότι είμαι χριστιανός ορθόδοξος και για να ορθώσω ανάστημα ψυχής και σώματος κάνω πάντα το σταυρό μου πρώτα. Να είμαστε όλοι καλά και ο μεγαλοδύναμος τριαδικός Θεός μας να μας στηρίζει. Ζούμε δύσκολες εποχές. Εποχές που ό,τι και αν υποθεί, το να μιλάς για αγάπη και να λες μια κατάσταση που συμβαίνει έτσι όπως συμβαίνει, είναι επιβλαβής ή επικίνδυνη πράξη. Όχι κατά με, κατά αυτόν τον υπεύθυνο επεξεργασίας του YouTube, αυτή είναι σε αυτή πλατφόρμα που θα το ελέγξει το βίντεο. Το πιστεύετε? Εγώ προσπαθώ. Αλλά από την άλλη, τι μπορώ να κάνω από το να σας στείλω ένα ρουφιχτό φιλί στη μωρή τσονάκια μου. Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας, σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας και αν βλέπετε ότι τον τελευταίο καιρό δεν μπορώ να εκφραστώ όπως εκφραζόμουν, είναι επειδή ότι δεχόμεθα μια περίεργη κατάσταση. Αυτά. Φιλί ρουφιχτό στη μωρή.
Αφήστε με, αφήστε με, εγώ θέλω να μιλήσω, εγώ θέλω να τα πω. Αφήστε με, αφήστε με, εγώ θέλω να μιλήσω, όλα θέλω να τα πω. Στη δημοκρατία αυτή, όσο ακόμα εγώ ζω. Αφήστε με, αφήστε με, εγώ θέλω να φωνάξω. Αφήστε με, αφήστε με, εγώ πάντα θα το πω. Η δημοκρατία είναι το πιο πολύτιμο αγαθό. Αφήστε με.